διαχειριστούμε με διαφορετικό τρόπο τα φοροδοτικά μας ζητήματα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαπιστώνουμε ότι δεν έχουμε διεύρυνση της φορολογικής βάσης, δεν έχουμε σοβαρή αντιμετώπιση της εκκλησιαστικής περιουσίας, δεν έχουμε σοβαρή αντιμετώπιση της περιβόητης φοροδιαφυγής. Αλλά όλο αυτό το πράγμα μένει σε διαπίστωση και το μόνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι επιβαρύνουμε με αντισυνταγματικό και αναποτελεσματικό τρόπο τους συνταξιούχους και τους μισθωτούς. Εγώ λέω, εάν είναι η τελευταία φορά που μου δίνετε και τον λόγο... Θα και... Τους ιδιοκτήτες ακινήτων, έτσι, ναι, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν ίσως... Κοιτάξτε, δεν είναι φυσικό φαινόμενο, είναι επιλογή 30 ετών τώρα. Δηλαδή η φοροδιαφυγή και το να μην έχει ελεκτικούς μηχανισμούς δεν μας έχει πέσει από τον ουρανό, ούτε είναι τσουνάμι. Ήταν επιλογή συντεταγμένη τόσο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Και αν είναι η τελευταία φορά που μου δίνετε το λόγο, θέλω να πω το εξής. Ότι τελικά δεν αποφύγαμε τη θεωρητική κουβέντα, την ιδεολογική, τα σενάρια ή όπως προσπάθησε ο κ. Τσούκαλης να χαρτολογήσει να μιλάμε περί Μόνικας Μπελούτσι. Και με αυτό φοβάμαι ότι δεν είπαμε με ξεκάθαρο τρόπο τι είναι αυτό που πρέπει να γίνει αύριο, ώστε η ανήπαντρη μητέρα, ο συνταξιούχος του ΟΓΑ που κάτσε σήμερα και μας παρακολούθησε, ο άνεργος ή ο φοιτητής, να αισθανθεί μια ασφάλεια. Και θα έλεγα ότι δεν θα μπορούσε να γίνει και αλλιώς, με μια κυβέρνηση που δεν σκέφτεται ότι δεν πρέπει να φωνάξεις έξοδο από το ευρώ τώρα, αλλιώς δεχτείτε τα μέτρα, γιατί ουσιαστικά τι κάνει, οδηγεί τη μητέρα μου στην τράπεζα. Οδηγεί όλους τους ανθρώπους όπως το έκανε και στο παρελθόν. Είτε να προσπαθήσουν ακόμα και αυτά τα 5-10.000 ευρώ. Τι είναι αυτό που θα γινόταν αύριο και θα γύριζε το. Λέω λοιπόν, γιατί επειδή άκουγα με πολύ προσοχή τη συνένεση ως μια άλλη πανάκια, ότι αυτή τη στιγμή σεβόμενη τη δημοκρατία πρέπει να οδηγηθούμε σε εκλογές, γιατί παρόλο που έχουν παρουσιάσει το Συνασμό της Ρουπαστικής Αριστεράς ως δύναμη χάους, καλούμε σε εκλογές γιατί είναι ο μόνος ομαλός δημοκρατικός τρόπος ώστε την επόμενη μέρα να υπάρχει ένα είδος λαϊκής νομοποίηση από τους ίδιους πολίτες που έχουν μια κυβέρνηση που κάποια στιγμή είχε λεφτά, μέσα σε ένα μήνα δεν είχε σάλιο, να θυμηθώ τον κύριο Λοβέρδο, Οκτώβριο του 2009, και την ίδια στιγμή εύχομαι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί πέρα από την προγραμματική πρόταση που επιχειρεί ο Συνασμός Ρουπαστικής Αριστεράς, επιχειρεί και μια πολιτική πρόταση, η κατακαιρματισμένη αριστερά να αντιστοιχηθεί, η κατακαιρματισμένη κομματική αριστερά να αντιστοιχηθεί με την κοινωνική και την πολιτική. Γιατί αλλιώς. Στις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, Παρασκευή. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες που έχουμε, δηλαδή γιατί του Σεπτεμβρίου. Φαίνεται μια άνοδο. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι την ίδια στιγμή που παλεύουμε για σειρά συγκεκριμένων μέτρων σε επίπεδο Εθνικού Κοινοβουλίου και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλουμε να παλέψουμε και για την αντιστοίχηση μιας κατακαιρματισμένης αριστεράς με την κομματική και κυρίως με τους ανθρώπους. Κύριε Χατζησαρβάνο, εσείς συμφωνείτε. Φύγω, θα έξω το λόγο. Συμφωνείτε ότι μια ενδεχόμενη προσφυγή στις κάλπες θα ήταν ένα τέτοιο σημείο.